Αποκαλυπτική της καχυποψίας και του ψυχροπολεμικού κλίματος μεταξύ Αθήνας και Άγκυρας είναι οι διάλογοι Μητσοτάκη-Ερντογάν στο Λονδίνο, στο περιθώριο της Συνόδου Κορυφής του ΝΑΤΟ. Σύμφωνα με το πρώτο θέμα, μετά τις αυρότητες και τους πρώτους χαιρετισμούς, ο Κυριάκος Μητσοτάκης έθεσε τα αγκάθια στις σχέσεις των δύο χωρών. Από τότε που συναντηθήκαμε στη Νέα Υόρκη, χειροτέρευσε η κατάσταση. Συνεχίζεις να στέλνεις μετανάστες και η ακτοφυλακή σου δεν σηκώνει τα τηλέφωνα. Εσύ με καταγγέλεις παντού ότι δεν τηρώ τη συμφωνία. Όσους μου στέλνετε πίσω, εγώ τους δέχομαι. Ο Πρωθυπουργός καταλόγησε επιθετική στάση στην Άγκυρα, χαρακτηρίζοντας τη συμφωνία με τη Λιβύη ο μη παραβίαση των δικαιωμάτων της Ελλάδας. Η συμφωνία με τη Λιβύη είναι άκυρη. Είναι σαν να λέει ότι η Ελλάδα και η Κρήτη δεν έχουν ναός και υφαλοκρηπίδα. Δεν πρόκειται να το δεχθώ. Το ίδιο και η Ευρωπαϊκή Ένωση. Η συμφωνία με τη Λιβύη είναι συμβατή με το διεθνές.